Πάμε για ένα θεματάκι το οποίο, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά το ακούμε. Όχι, αλλά έγινε σε... Είναι εκτεταμένο σε έκταση και τώρα. Τι πρόβλημα δημιουργεί στους αγρότες. Ναι, τους δίνει τα χέρια. Ακριβώς. Μαρία Σαφερίου μαζί με τον κύριο Γιώργο Αλμπάνη. Τι είναι, ποιο είναι το θέμα, παιδιά? Κλέψαν τους μετασχηματιστές από 7 χωριά. Δεν μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι, οι αγρότες. Στην επαρχία Λαγκαδά, για να προσδιορίσουμε λίγο γεωγραφικά το σημείο, λίγα χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη, μιλάμε για περισσότερα από 7 χωριά, κύριε Αλμπάνη. Ναι, είναι πάνω από 17 χωριά και είναι όλα τα χωριά των λιμνών της επαρχίας Λαγκαδά. Τι έχει γίνει λοιπόν τις τελευταίες μέρες εδώ? Έχουν κατεβάσει οι κλέφτες τους μετασχηματιστές από τις κολόνες. Ο Γιάννης Καρίδας την ίδια ώρα μπορεί να μας δείξει ακριβώς τον μετασχηματιστή που έχουμε πίσω μας, που λείπει ο Χαλκός. Εδώ, είναι λοιπόν, ένας κενός μετασχηματιστής. Λοιπόν, εμείς επειδή έχουμε ιδιόκτητες αρδευτικές γεωτρήσεις, ποτίζουμε μόνο με τη ΔΕΗ. Και έχουμε άπτεση συνεργασία με τη ΔΕΗ και αν τα κλέψουν αυτά δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια μας. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάνω από 12, σήμερα είναι η 13η μέρα που είναι οι μετασχηματιστές κλεμμένοι, δεν έχουν αντικατασταθεί και έχουμε πρόβλημα επειδή δεν έχει βρέξει καθόλου, δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια. Έχουν έρθει γεωπόνοι. Αυτό τώρα σας έχει δέσει τα χέρια τώρα. Μπόκι το σπόρο. Συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στα χωράφια δηλαδή. Έχουμε χάσει το εισόδημα, δηλαδή. Ναι. Ακούστε λίγο, ακούστε. Ναι. Τα καλαμπόκια, παράδειγμα, είναι ένα φυτό το οποίο είναι ευπαθή με το νερό, ας πούμε, έτσι. Θέλουμε νερό. Είναι σαν ένα μικρό παιδί. Τα καλαμπόκια, συγγνώμη που διακόπτω, είναι το χωράφι ακριβώς πίσω. Ναι, ναι. Να το δείξουμε, που ποτίζεται αυτή την ώρα με γεννήτρια. Αυτό ποτίζεται αυτή την ώρα με γεννήτρια. Ναι. Και αναγκάστηκα εγώ προσωπικά να βάλω γεννήτριες, δύο γεννήτριες, για να μπορέσω, επειδή έχω σύμβαση με αγελοδοτροφική μονάδα και στο Σοχό και εδώ στα Λαγκαδίκα Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση λέει ότι πρέπει εγώ να παράξω, να βγάλω παραγωγή. Ναι. Και έπρεπε να κάνω κάτι για να μπορέσω. Να παραδώσετε τα προϊόντα. Βέβαια. Κόστος ποιο είναι? Και το κοστολόγιο την ημέρα, ακούστε με λίγο, το κοστολόγιο την ημέρα είναι 400 ευρώ για τη μία γεννήτρια. 400 ευρώ. Την ημέρα. 24 ώρες. Την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι. Την ημέρα. Για τη μία γεννήτρια, ναι. Και τι σα συμφέρει αυτό? Και στρέμματα που έχετε να ποτίσετε. Δεν με συμφέρει, αλλά η σύμβαση αυτή που έχω υπογεγραμμένη. Τι να κάνετε? Αν δεν παράξω, αν δεν βγάλω παραγωγή. Θα χάσετε τη σύμβαση. Θα έχω καταστραφεί. Τι τα κλέβουν αυτά? Όχι, καταστρέφομαι, γιατί δεν μπορώ να πληρώσω. Θα χρωστάω το γιοπό, θα χρωστάω το ρεύμα, θα χρωστάω τα πάντα. Τι τα κλέβουν αυτά και τι χρήση κάνουν? Και δεν είμαι μόνο εγώ αυτό. Τώρα, εγώ βγαίνω σαν αντιπρόεδρο. Βγαίνω σαν αντιπρόεδρο συνεταιρισμού εδώ πέρα στο χωριό. Εδώ δίπλα μου είναι όλοι οι φίλοι και πόσοι αγρότε έχουν πρόβλημα τώρα? Κύριε, πόσοι αγρότες έχουν πρόβλημα? Πάνω από 100 αγρότες. Αχ, καλά. Πάνω από 100 αγρότες. Πέστε μου κάτι, ποιοι τα κλέβουν αυτά και τι χρήση κάνουν αυτών των πραγμάτων, των μετασχηματιστών? Πρώτον, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που τα κλέβουν. Έτσι, κάποιοι είναι κλέφτες, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Ναι, η αστυνομία τι λέει? Το χαλκό, αν θα δείτε. Ανεβαίνουν πάνω, κόβουν τα καλώδια. Και πουλάνε το χαλκό στα χιτήρια. Ο χαλκός έχει προφανώς. Όλοι ξέρουμε ποιοι κλέβουν τώρα. Ναι. Εντάξει τώρα, δεν θέλω να δω, δεν το λέω τώρα. Ναι, δεν μπορώ. Αλλά μην τρελαθώ κιόλας. Ξέρουμε τι γίνεται στις γραμμές του τρένου. Πόσο μεγάλο της μιας γεννήτριας? Και η αστυνομία ξέρει ποιοι τα κλέβουν. Το λόγιο, κοιτάξτε λίγο, όταν... Ναι, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Όταν αναγκάζουμε εγώ, επειδή ο καιρός... υπάρχει ξηρασία αυτή τη στιγμή, εδώ τις 15-20 μέρες δεν έχει ρίξει καθόλου, δεν έχει βρέξει καθόλου. Και από το Φεβρουάριο δεν έχει βρέξει καθόλου. Είναι μια ξερική χρονιά η φετινή, δύσκολη χρονιά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και καταστροφό. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε εσάς να γίνει γνωστό το πρόβλημα αυτό για να μπορέσουμε να δοθεί μια λύση. Και καλά κάνατε. Αυτό, τίποτα άλλο. Όσο πιο δυνατά φωνάζετε, τόσο καλύτερα. Τα σχηματιστή το πουλάνε για περίπου 1.500 ευρώ. Έτσι μας έχουν πει, γιατί εμείς έχουμε ενημερώσει και την ασφάλεια της περιοχής, ναι, και το ειδικό σώμα όποιο που είναι. Έχουν χαρτογραφήσει πλέον εδώ όλους τους μετασχηματιστές, ναι, να υπάρχει παραπολούθηση. Ποιος αντικαθιστά τους μετασχηματιστές, η ΔΕΗ? Εντάξει, είναι δύσκολο το πρόβλημα. Ποιος αντικαθιστά τους μετασχηματιστές? Όλη τη νύχτα καθόμαστε στους μετασχηματιστές και τους φυλάγουμε, γιατί προσπαθούμε να ποτίσουμε τα χωράφια μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα τους φυλάξουμε, δεν μπορούμε να ποτίσουμε. Θα τους κλέψουν όλους. Υπάρχουν ήδη 2-3 οι οποίοι λειτουργούν. Μοιραζόμαστε το νερό. Αν δεν φυλάξουμε τους μετασχηματιστές, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Ούτε να ποτίσουμε, θα καταστραφούμε. Θα χάσουμε, ήδη χάνουμε το 50% της περιουσίας τώρα, της παραγωγής.
της αξίας του καλαμποκιού. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει άμεσα κάτι, θα καταστραφούμε. Μάλιστα. Δίκιο έχουν αυτό. Ο ΔΔΕ μας είπε ότι δεν υπάρχουν μετασχηματιστές. Όταν θα υπάρξουν μετασχηματιστές, θα τους βάλουν. Δηλαδή, άμα υπάρξουν μετά από 20 μέρες, θα καταστραφούμε εμείς και αυτά που χρωστάμε εμείς, ποιος θα τα πληρώσει. Δεν το γνωρίζουμε. Χάνουμε εισόδημα αυτή τη στιγμή. Το καλαμπόκι, αν δεν ποτιστεί αυτή τη στιγμή τώρα στις 15 ημέρες, 20 ημέρες που έπρεπε ήδη, έχει έρθει ο Γεωπόνης και μας λέει ότι έχουμε χάσει το 40% της απόδοσης που θα μπορούσε να πάρουμε. Άρα, λοιπόν, πολύ σημαντικό θέμα. Επιβαρυνόμαστε εμείς. Ακούν οι αρμόδιοι. Αν χρωστάμε τη ΔΕΗ 100 ευρώ, έρχεται και κόβει το ρεύμα. Άμα χρωστάμε τη ΔΕΗ, έρχεται και κόβει το ρεύμα. Ενώ εμείς περιμένουμε, έχουμε συνεργασία, δεν έχουμε συμβόλαια. Βέβαια. Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Δίκιο έχετε, αλλά δεν έχει λύσει το θέμα. Συγγνώμη, κυρία. Δίκιο έχετε, αλλά δεν έχει λύσει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν βλέπουμε λύση εμείς. Περιμένουμε, γι' αυτό απευθυνόμαστε. Όλοι περιμένουμε. Κάτι περιμένουμε. Για να το βάλει. Ναι. Κάνουμε έκκληση σε εσάς. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και δεν είναι όλη η περιοχή. Είναι 17 χωριά. Να μην καταστραφούν 17 χωριά καλλιέργειες. Να μην καταστραφούν. Είναι και λιάδες. Δηλαδή μπορεί να είναι και 20.000 να έρθει εκεί να κάνει αποκατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην καταστραφούν οι καλλιέργειες των ανθρώπων. Είναι το εισόδημά τους. Από αυτό ζουν. Δίνει 400 ευρώ τη μέρα γιατί έχει μια σύμβαση και πρέπει να παραδώσει τα προϊόντα του. Λοιπόν, το λογαριασμό. Πόσο είναι αυτό? Εδώ κοιτάξτε λίγο, εδώ κοιτάξτε λίγο. Εδώ κοιτάξτε λίγο. Πείτε μας. Λοιπόν, εδώ μας είπανε για 9 λεπτά, πλην όμως τώρα πληρώνουμε 15,20. Ναι. Την κυραβά τώρα. 9 λεπτά ναι. Δεν ήρθανε. Δεν ξέρω αν έρθουν. Αν ενημερωθεί ο κ. Υπουργός και έρθουν. Για τους αγρότες. Είναι μέχρι το αγροτικό αυτό. Έχουμε το χαρτί. Είναι αγροτικό το ρεύμα. Είναι αγροτικό το ρεύμα. Το πληρώνουμε με 15 λεπτά. 9 ευρώ δεν έχει πει για τους αγρότες. Μέχρι και σήμερα 15. Μας είπανε, μας τάξανε στις συγκεντρώσεις ότι θα γίνουν στα 9 λεπτά. 9 λεπτά δεν υπάρχουν. 3.660 είναι να πληρώσουμε τώρα με 25.000 κιλοβατόρες. Το έχουμε μετρήσει, βγαίνει συν τις προμήθειες. Αν με τις προμήθειες βγαίνει 17 λεπτά. Πώς θα τα απεξέλθει ο αγρότης? Η πρωτογενή παραγωγή δεν γίνεται έτσι. Είχε πει, δεν θυμάμαι το χρονικό διάστημα. Να μας το πούνε. 9 λεπτά. Να σταματήσουμε, γιατί πολλές φορές επειδή. Μ' ακούτε. Πολύ καλά. Με τις κινητοποιήσεις που κάναμε, όλοι οι αγρότες συνάδελφοι είχαμε μια δεύτερη σκέψη ότι ξέρεις αν αξίζει ή δεν αξίζει αυτό που κάνουμε. Γιατί το ρίσκο είναι τεράστιο. Παρακαλούμε πολύ να δώσετε λύση. Λοιπόν, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Οι άνθρωποι περιμένουν ένα παρκτό πρόβλημα. Εντάξει, αυτό είναι παρκτότατο πρόβλημα. Και δεν μπορεί να καταστραφούν οι καλλιέργειες. Έχουν καταστραφεί τώρα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κανείς. Δεν το αγνοεί. Προσπαθούν με νύχια με δέντρα να κρατήσουν τις καλλιέργειες ζωντανές για να κάνουν τη δουλειά τους.